Καλωσορίζω στην Άμφισσα τον κύριο Γιώργο Κούτσι. Θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μας για τη φετινή σεζόν 13-14 και μακάρι όλα να πάνε καλά και όπως τα έχουμε σχεδιάσει να μείνει για πολλά χρόνια μαζί μας για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια καλή και δυνατή ομάδα όπως την αγαπάμε όλοι μας και τη θέλουμε. Ο κύριος Κούτσις ήταν προπονητής, όπως ξέρετε, στον Αγροτικό Αστέρα και πέρυσι στην Παναχαϊκή. Φέτος θα είναι ο προπονητής του Φωκικού. Εκείνο που εγώ θέλω είναι να του ευχηθώ καλό κουράγιο, καλή δύναμη και όλοι μαζί, όλοι Άμφισσα, όλοι Φωκικά, όλος ο Φωκικός, να τον στηρίξουμε, να τον βοηθήσουμε και να είμαστε σίγουροι ότι φέτος η ομάδα θα κάνει κάτι καλύτερο όπως κάθε χρόνο. Πάμε για 8η συνεχή χρονιά που θα κάνουμε κάτι καλύτερο από την προηγούμενη. Το κάτι καλύτερο θα σας το πω μετά από 15-20 μέρες που θα ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Κούτσι που από σήμερα αναλαμβάνει σαν προπονητής της ομάδος μας με βοηθό και γυμναστή της ομάδος τον προπονητή της ομάδος των νέων των δύο τελευταίων ετών. Υγεία σου, Ρόκο. Κύριε Πούτσι, καλώς ήρθατε. Μισό λεπτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο για τα καλά του λόγια για το καλό σχόλισμα. Σας ευχαριστώ και εγώ, τη σειρά μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος διότι αυτή η συνεργασία νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για ένα λόγο ακόμα, διότι διαπίστωσα στην πόλη ότι αγαπάει το ποδόσφαιρο και κατ' επέκταση το φωτικό. Και από την πλευρά μου θα κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να παρουσιάσουμε μια πολύ καλή ομάδα που συμφέρει καλό ποδόσφαιρο και θα έρθει και ο κόσμο να την απολαμβάνει. Όπως είπε και ο πρόεδρος νωρίτερα, θα ενισχυθούμε, θα γίνουν κάποιες μεταγραφές, θα τις μάθουμε τόσο καιρό και για ό,τι κάνουμε νομίζω θα ενημερώνεστε. Δεν έχουμε από κάτι άλλο, αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Πώς βλέπετε το φετινό πρωτάθλημα της Φουρκουλή που θα διεξαχθεί σε δύο μήνες? Ενδειγματικό, διότι αυτό είναι για πρώτη φορά η Β' Εθνική να παρουσιάζει δύο ομίλους. Αυτή τη στιγμή περισσότερες ομάδες βρίσκονται σε ένα πειραματικό στάδιο γιατί όλοι έχουν αυτή την απορία το πώς θα παρουσιάσουν όχι μόνο οι λίγοι αλλά και οι αντίπαλοι. Δεν γνωρίζουμε πότε θα ξεκινήσει ακριβώς το πράγμα. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, νομίζω, αν μπορεί να διορθώσει ο κόσμος, ποιες ομάδες τελικά θα συμμετάσχουν, ποιες ομάδες θα πάνε στον νότιο και στον βόρειο. Νομίζω θα έχει ένα ενδιαφέρον. Αν θέλει λίγο στο κείμενο άποψη, εγώ θα προτιμούσα να υπήρχε ένα όμιλο. Έχετε έρθει ως αντίπαλος στην Άμφισσα. Έχετε δει την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, τον κόσμο. Θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα στους φιλάθλους της νέας ομάδας? Όπως είπα και πριν, αυτό που διαπίστωσα τότε και αυτό που διαπίστωσα και αυτή τη στιγμή και από χθες που είμαι εδώ, που βρίσκομαι, είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι αγαπάει την ομάδα. Αυτό το ξέρω ως ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα. Αυτό που θέλω να προσφέρω στον κόσμο είναι ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα έτσι ώστε να έρχεται στο γήπεδο και να χαίρεται αυτό που βλέπει. Κύριε Μουτσί, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, είχατε συζητήσεις και επαφές και με άλλα σωματεία. Ήταν αυτό τελικά που σας έκανε να επιλέξετε την άποψη που θα σου πω, δίνω μια ιδιαίτερη βαρύτητα στις πόλεις που εκφράζουμε
ή μάλλον στις ομάδες που εκφράζουν μια πόλη. Για μένα αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάζω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, για μένα τουλάχιστον, να υπάρχει μια ομάδα, μια πόλη. Και ένας μονός είμαστε. Πρώτη από το οικονομικό τι γίνεται, η βοήθεια από το παλαιόλογο τι γίνεται. Κοιτάξτε, είμαστε σε καλό δρόμο, περιμένω ακόμα, εγώ επαφές με τον κύριο Δήμαρχο. Τώρα υπήρξαν τελευταία κάτι ατυχή γεγονότα εδώ με τις πυρκαγιές. Πάει λίγο πίσω το θέμα γιατί όλοι τρέχανε. Πιστεύω βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Είμαι σε επαφή με τον Δήμαρχο καθημερινή, τον κύριο Φουσέγγι. Νομίζω ότι αν υπάρξει διάθεση και από τον κόσμο, που εγώ όπως είπα έχω ζητήσει μόνο ένα πράγμα, να προμηθευτεί ο καθένας από εμάς ένα διαγείας και τίποτα άλλο. Για όλη τη συνδρομή μου φτάνει αυτό. Ειδικά τώρα στην αρχή για να ξεκινήσουμε. Η δύναμη του φωνικού είναι ο κόσμος και μπορεί να βοηθήσει. Αν τελειώσει ο κύριος Πούτσης, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Θα σας κάνω μία μικρή ενημέρωση για δύο-τρία πράγματα. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το γηπεδικό θέμα που είναι το σοβαρότερο από όλα. Η διαβεβαίωσή μου είναι, και όπως ξέρετε, είμαι μηχανικός και εργολάβος και ξέρω και τις διαδικασίες και εγώ. Πιστεύω ότι με την έναρξη του πρωταθλήματος θα είμαστε εντάξει. Και αν κάτι δεν υπάρξει απρόοπτο, ο Κλωτάπητας, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα τοποθετηθεί γύρω στις 20-25 Αυγούστου και σε ένα μήνα που θέλει για να μπορούμε να μπούμε, πιστεύω με 20-25 Σεπτεμβρίου να είμαστε εντάξει και να μπούμε. Θα έχουμε πρόβλημα λίγο τώρα στην αρχή με τις προπονήσεις. Έχουμε κάνει την αίσθηση προς το Δήμο Δελφών. Έχουμε πάρει τις απαντήσεις. Θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το γήπεδο του Χρυσού για προπονήσεις. Φυσικά είναι πλαστικό και θα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα εκεί. Αλλά θα χρησιμοποιήσουμε και το γήπεδο της ΙΤΕΑΣ. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πόσο θα μπορέσουμε να μας το δώσουν για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και για πιθανώς κάποιο φιλικό παιχνίδι ή κάποιο αγώνα πρωταθλήματος, αν τυχόν καθυστερήσουμε λίγο και δεν είμαστε έτοιμοι εδώ που το απέφχομαι. Δεύτερο θέμα που θέλω να πω, επαναλαμβάνω πάλι, παρακαλώ τον κόσμο του Φωνικού να στηρίξουμε τα νέα παιδιά και τον νέο προπονητή μας. Ήταν επιλογή του Συμβουλίου, φυσικά προσωπικά εμένα αλλά και το Συμβουλίο, να αλλάξει η ομάδα. Τόσο πολύ που άλλαξε. Ήταν επιλογή μας και εύχομαι αυτή η επιλογή να μας βγει σε καλό. Να προμηθευτούν όλοι οι φύλακτοι αναδιαρθείας, τα οποία από σήμερα θα τεθούν σε κυκλοφορία, θα διατίθενται από τα μέλη του Συμβουλίου, όπως κάθε χρόνο, από τα γραφεία της ομάδος σε καθημερινή βάση και από μια επιτροπή 3-4 παιδιά που θα έχουν ορισμένες αρμοδιότητες να βοηθήσουν την ομάδα. Ένα άλλο θέμα που θέλω και είναι το βασικότερο, θέλω να σας κάνω μια ενημέρωση το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής στο αθλητικό τμήμα. Αυτή είναι η επίσημη τοποθέτηση της ομάδος, την οποία την εκφράζει μόνο το ΔΣ και ο πρόεδρος. Ό,τι άλλο γράφουν, πήραμε εκείνον, μιλάμε με εκείνον, τα περισσότερα από ό,τι διαβάζω και εγώ είναι αναλυθεί. Τα επίσημα είναι τα εξής. Εμείς προωθήσαμε δύο παίκτες από την ομάδα των νέων στη μεγάλη ομάδα που διακρίθηκαν πέρυσι και γίνεται κάθε χρόνο αυτό. Το Γλίνη, τον Μιχαήλ και τον Ταξιάκη, τον Κυριάκη. Αυτά τα δύο παιδιά γίνανε επαγγελματίες από την ομάδα νέων. Όπως παραμένουν και οι τρεις περσινοί που προωθήθηκαν από την ομάδα νέων, ο Γιωργουσόπουλος, ο Ζαχαρόπουλος και ο Κοντογιώργος. Μέχρι στιγμής επίσημα έχουν αποκτηθεί και έχουν γίνει 7 μεταγραφές και είναι οι εξής. Είναι ο τερματοφύλακας Αθανάσιος Γκυμούσης από την ομάδα ΑΟ Γλυκών Νερών. Είναι ο Λιώση Ορές Ελληνοαλβανός από τον ΑΟ Ελλαδιακό και ο Καραμπελούσης Αθανάσιος, το λέω και από την ΑΕ Χρυσούς Ερών, γιατί είναι λίγο μικροί και αυτοί προωθούνται ταλέντα στην ομάδα. Επίσης αποκτήθηκε ο Δημοσθένης ο Τσέκος, ο οποίος πέρυσι έπαιζε στην Επισκοπή, ο Γιάννης ο Πυλιχρονάκης, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννης νομίζω είναι,
από τους νέους του Ολυμπιακού έχει παίξει εθνική νέων και τα δύο χρόνια τα τελευταία αγωνιζόταν στη δεύτερη ομάδα της Τουρκάρδης στη Γερμανία. Ο Νίκος ο Βενισάς, τερματοφύλακας από τον ΠΑΟ και ο Σταματέλης, δανεικός από την Καλονή. Αυτή επίσημα είναι στην ομάδα. Παραμένουν, όπως είπα, οι τρεις μικροί από πέρυσι και από το περσινό ρόστερ ο Σκαρίμπας, ο Γόρντεν, ο οποίος το Σάββατο θα ενσωματωθεί στην ομάδα και στις προπονήσεις. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο φόρ της κατηγορίας και πάνω σε αυτόν η ομάδα μπορεί να κάνει τρελά πράγματα. Ο Θεός, ο οποίος γνωρίζουμε όλη την αξία του, αλλά ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού πέρυσι το κράτησε μεγάλο διάστημα έξω. Και είναι και ο Καραπέτσας και ο Ισόνο, που ακόμα δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν, μιλάω μαζί τους ή όχι. Ο κύριος Πούτσης έχει αρχίσει το σχεδιασμό της ομάδος. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει αυτό το σχεδιασμό και είμαστε πολύ κοντά πλέον να ξεφύγουμε και λίγο από τα νέα παιδιά και από τα ταλέντα, να πάμε και σε έμπειρους ποδοσφαιριστές. Είμαστε κοντά να κλείσουμε τουλάχιστον 4-5 μεταγραφές έμπειρων και γύρω στους 3 ξένους. Να μας πείτε τα ονόματα. Όχι, δεν μπορώ να τα πω. Αν ο Χουλικός πάντα λέει ονόματα όταν κλείνει και όταν υπογράφουμε. Θα κάνουμε επιλογές όσο μπορούμε, όπως είπε και ο κ. Μπούτσης νωρίτερα, καλές και προσεκτικές. Ο χρόνος βέβαια έχει τρέξει, αλλά ποτέ δεν πρέπει να βιαζόμαστε, γιατί έτσι πάντα κάνουμε και εγώ ξέρετε ότι είμαι πολύ προσεκτικός και με την τελευταία μέρα των μεταγραφών μπορεί να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής. Στόχος λοιπόν είναι να αποκτηθούν 4-5 ακόμη έμπειροι ποδοσφαιριστές σε κέρδες θέσεις κλειδιά της ομάδας, όπως είναι ο θεματοφύλακας, που πρέπει άλλο ένα θεματοφύλακα να έχουμε, τους δύο σας τους ανέφερα πριν. Δύο στόπερ, ακραία χαφ, κεντρικό χαφ και πιθανώς ένας επιθετικός ακόμη. Από αυτούς τους 8 συνολικά που λέω, οι 2-3 θα είναι ξένοι ή κοινοτικοί, θα το δούμε. Σε Στυλ, Τέτε, Γόρντεν, Γκόμες και καταλαβαίνετε ότι αν ο Χουλικός προσέξει λίγο και είμαστε και λίγο τυχεροί σε αυτές τις μεταγραφές, μπορεί να κάνουμε τη διαφορά στην κατηγορία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα μιλήσουμε στα παιδιά τώρα απ' έξω. Και εύχομαι σε όλους καλή δύναμη, καλή χρονιά και στον κύριο Κούτση δύναμη, υγεία πάνω απ' όλα και τύχη. Ορίστε. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε. Δεν είναι άμεσα. Πέστε μου κάτι να το πείτε. Ο πρώην προπονητής Φωτικού, ο κύριος Δημητρίου, έχει πάει στον Πανελλαδικό. Μαζί του μάθαμε να ακολουθούν αρκετοί παίκτες που ήταν πέρσι στο Ρόστερ. Και του είπε, επιλογή δική μου είναι αυτά εδώ που σας διάβασα. Ο Φωτικός κάνει τις δικές του επιλογές, ο κάθε προπονητής κάνει τις δικές του επιλογές. Ο κύριος Κούτσης κάνει αυτές τις επιλογές, θα συνεχίσει τις επιλογές του. Αυτό θα σχεδιάσει την ομάδα, αυτό θα εισηγηθεί στον πρόεδρο το τι ποδοσφαιριστές θέλει. Ο προηγούμενος προπονητής μας, καλή επιτυχία, το εύχομαι εκεί που είναι, θα κοιτάξει τη δική του ομάδα και είναι στη δική μας.